Το μάλλον όλο κάτι σε πειράζει. Ακινητοποιήστε το σκάφος. Μείνετε στις θέσεις σας. Μην κινήστε. Επαναλαμβάνω. Μην κινήστε. Τι κάνεις, τι μαθαίνεις? Στο υπόσχομαι. Στην 11η εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων θα ρωτήσεις. Αν όπως λες ήταν εδώ. Κάτω στα κεντρικά της υπηρεσίας. Εσύ δεν τον πρόλαβες. Δεν έχεις ακούσει τίποτα γι' αυτόν? Είπαμε όχι. Σε τι χρησιμεύουν? Στις φασουλιές. Αφήνει τίποτα? Μπα. Το ψάρεμα είναι πιο πολύ. Α, ψαρεύεις κιόλας. Η βάρκα που σε έφερε δικιά μένα. Ο μικρός είναι ανήψη μου. Μάλιστα. Έχει ψάρι? Ναι. Όλο και κάτι γίνεται. Και τα μνημεία? Θέλω να πω, είσαι υποχρεωμένος να σε κάποιες ώρες. Γιατί? Μην έρθει κάποιος, κανένας τουρίστες. Τουρίστες? Εδώ? Τότε γιατί σε διόρισε φύλακα εδώ η υπηρεσία, άμα λες ότι δεν έρχεται ο κόσμος? Τότε έρχονταν ο κόσμος. Πριν ξεσπάσει πόλεμος εκεί πάνω. Τώρα έρχονται μόνο πρόσφυγες. Στήθη από εκεί για να γλιτώσουν. Άμα θες να δεις και τα άλλα ερείπια, τραβάει σαν πέρα. Θα σου δείξουν τα μικρά. Νάτος ο καπετάνιος. Στην αρχή κι εγώ έτσι ήμουνα. Μετά μαθαίνεις. Μαθαίνεις να βλέπεις. Και το σύνορο πού είναι? Πού είναι αυτή η γλώσσα που μπαίνει μέσα στο νερό? Απ' τη μια και απ' την άλλη η μύτη του βουνού πάνω. Το φαλακρό ίσια κάτω. Τραβάς τώρα μια νοητή ευθεία πάνω στο νερό. Και αυτό είναι το σύνορο. Σημασία έχει όμως το τι δεν έκανα. Βυθίζομαι μέσα σε αυτή την ιστορία όλο και περισσότερο. Εδώ οι άνθρωποι είναι βουβοί. Σαν ένας όρκος σιωπής να τους δένει όλους. Ίσως το σύνορο είναι ένας στίχος που σε στερεί τον άλλο. Ξεχνάς να μιλάς. Χάνεις τον ήχο της φωνής σου. Μόνο ο Πέτρος και ο καπετάνιος μιλήσανε. Ο καπετάνιος τους γνώριζε. Γιατί καθώς θα έχεις καταλάβει, ο Ζιγούρης και η Ευανθία μείναν εδώ. Εδώ ήρθαν, δίπλα στο σύνορο για να είναι κοντά στην κουζίνα.
Γιατί ήρθες? Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, Βανθία. Τώρα σε κυνηγούν. Μόνο από εδώ μπορούσαμε να περάσουμε. Τώρα μας κυνηγούν. Περίπολος. Όχι εδώ, μακριά. Τον έφερε η γυναίκα. Έχεις κάτι να του κάνουμε? Πρέπει να πέσει το φως για να περάσουμε. Ως τότε